Αθώος όλων των κατηγοριών, δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ο Αυστραλός ακροδεξιός εξτρεμιστής Μπρέντον Τάραντ, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για την μαζική δολοφονία 51 πιστών μέσα σε δύο τεμένη στην πόλη Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας. Ο κατηγορούμενος απευθύνθηκε στην έδρα του δικαστηρίου μέσω βιντεοσύνδεσης από αίθουσα της φυλακής υψίστης ασφαλείας του Όκλαντ όπου κρατείται. Η δίκη του θα αρχίσει την 4η Μαΐου του 2020. Έχει διαταχθεί η προφυλάκησή του τουλάχιστον ως τις 16 Αυγούστου, οπότε και θα επανεξεταστεί η υπόθεση. Στις 15 Μαρτίου, ο Μπρέντον Τάραντ, χρησιμοποιώντας ημιαυτόματα του φέκια, άνοιξε πυρ εναντίον πιστών σε δύο τεμένη του Κράιστσερτς, μεταδίδοντας απευθείας αυτήν την ενέργειά του στο Facebook. Ήταν η χειρότερη σφαγή στην ιστορία της Νέας Ζηλανδίας σε καιρό ειρήνης.